Τώρα θα καλέσω στο βήμα μια εμβόλυμη ανακοίνωση έχουμε της ομότιμης καθηγήτριας κυρίας Θεοδοσίας Στεφανίδου Τιβερίου, η οποία για δικούς της λόγους δεν μπορούσε να είναι παρούσα στην αρχή του συνεδρίου για να το ανακοινώσει, με θέμα γυναίκες στη Ρωμαϊκή Μακεδονία, αυτοπαρουσίαση και κοινωνικά συμφραζόμενα. Παρακαλώ, κυρία Τιβερίου. Όχι, όχι. Αλίμονο, έχετε το χρόνο, ήσασταν και καθηγήτρια πολλών από εδώ εδώ μέσα, οπότε έχετε όσο χρόνο θέλετε, θα σας απολαύσουμε. Φέρον αυτό συνέδριο και για την ανοχή να αλλάξω τον χρόνο. Πιστεύω όμως ότι τουλάχιστον είμαι εντός τόπου, αφού το θέμα μου αποτελεί ένα από τα προϊόντα, όχι βέβαια το σημαντικότερο, ενός ερευνητικού προγράμματος που διήρκησε 30 χρόνια, 1990-2020, για τα γλυπτά του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Μια συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Αρχαιολογικού Μουσείου, για την οποία επίσης είμαι ευγνώμων και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκάστοτε διευθυντές του Μουσείου, και να μνημονεύσω βέβαια και την στυλοβάτιδα του προγράμματος αυτού, την Ιουλία, την αείμνηση Ιουλία Βογωτοπούλου. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα μικρό δείγμα από τα γυναικεία ιδιωτικά πορτρέτα της Μακεδονίας των Ρωμαϊκών χρόνων, προκειμένου να αναδείξω τις διαφορετικές στάσεις που παρατηρούνται σε αυτά από εικονογραφική άποψη. Απότερος στόχος μου είναι να διερευνήσω αν η εικονογραφία των γυναικών μπορεί να μας δώσει κάποιες απαντήσεις για το στάτους και τον κοινωνικό τους ρόλο, αφού δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα που να μπορούν να συνδεθούν με τα ζητήματα αυτά και επιπλέον είναι κατά κανόνα άγνωστο το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούσαν οι σωζόμενοι ανδριάντες. Με βάση τις κωμώσεις των ιδιωτικών αυτών πορτρέτων της Μακεδονίας, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες που αντανακλούν τον βαθμό εξάρτησής τους από τα μητροπολιτικά πρότυπα, της Ρώμης δηλαδή. Σε έναν αριθμό πορτρέτων, την πρώτη ομάδα, ακολουθείται στενά η γνωστή και ευρέως διαδεδομένη συνήθεια. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Α, μπροστά, ναι. Ακολουθείται στενά η γνωστή και ευρέως διδεδομένη συνήθεια στην αυτοκρατορία, δηλαδή της μίμησης του αυτοκρατορικού πορτρέτου. Πρόκειται για το φαινόμενο το οποίο στη βιβλιογραφία περιγράφεται συχνά με τον όρο «εικονογραφική εξομοίωση», «Bildnisangleichung» ή στα αγγλικά «simulated portraiture», ή εναλλακτικά με τον πολύ διαδεδομένο αλλά και αμφιλεγόμενο όρο πρόσωπο της εποχής, Zeitgesicht ή Period Face. Συνήθως μεταφέρεται από το αυτοκρατορικό πρότυπο περισσότερο ή λιγότερο πιστά ο τύπος της κόμωσης ή επιμέρους στοιχεία της. Ενίοτε προσανατολίζεται σε αυτό και η φυσιογνωμία του εικονιζόμενου στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό ή επιθυμητό, εφόσον και η ηλικία του προσώπου συμπίπτει σε γενικές γραμμές με αυτήν του προτύπου. Μια σύντομη αναφορά σε χαρακτηριστικά παραδείγματα της πρώτης από τις κατηγορίες που θα σας παρουσιάσω αρκούν νομίζω για να υπομνηματίσουν την ανωτέρω πολύ γνωστή πρακτική. Πορτρέτα γυναικών της πρώιμης αυτοκρατορικής εποχής, βλέπετε εδώ, μαρτυρούν την επίδραση της Αντωνίας της Νεότερης ως προς την κόμωση με τη χωρίστρα και την κοτσίδα στον αφιένα σε μορφή θηλιάς, ανεξάρτητα από την ηλικία των εικονιζόμενων. Ακόμη πιο στενή είναι η εξάρτηση που διαπιστώνουμε από το πορτρέτο της αυτοκράτηρας Σαβίνας, συγκεκριμένα από τον πιο διαδεδομένο κύριο τύπο της. Τα πορτρέτα της νεαρής κοπέλας και της όρημης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη υιοθετούν την κόμωσή της με τη χωρίστρα και τον μεγάλο ανοιχτό κότσο στην κορυφή. Σε κανένα από τα δύο η φυσιογνωμία δεν προσεγγίζει, όπως είναι προφανές, σε αυτήν της αυτοκράτηρας. Ένα άλλο παράδειγμα, η κεφαλή της όρημης γυναίκας από τη Βέρεια,
δεξιά, ακολουθεί τον δεύτερο τύπο της νεαρής Λουκύλας, όπως δείχνουν οι πυκνοί κυματισμοί των μαλλιών και ο κότσος χαμηλά στον αφιένα. Σε μια δεύτερη κατηγορία πορτρέτων, και μάλιστα αρκετά πολυπληθή, περιλαμβάνονται δημιουργίες που δεν ακολουθούν πιστά τους αυτοκρατορικούς τύπους και συχνά μαρτυρούν εξαρτήσεις από την ιδιωτική απεικόνηση στην αυτοκρατορία. Τα έργα αυτά, αν και ενσωματώνουν επιλεκτικά στοιχεία της σύγχρονης αυτοκρατορικής εικονογραφίας, προχωρούν σε περαιτέρω επεξεργασία τους ή τα τροποποιούν κατά το δοκούν, ενώ μπορεί να υιοθετούν και νέα πρωτότυπα στοιχεία. Θεωρητικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι τόσο τα αυτοκρατορικά όσο και τα ιδιωτικά πορτρέτα αντανακλούν τάσεις της σύγχρονης τους μόδας, οι οποίες στην αυτοκρατορική αυλή παγιώνονται με συγκεκριμένο τρόπο, ενώ στην ιδιωτική εικονογραφία γίνονται δεκτές για ευνόητους λόγους, δεκτές για ευνόητους λόγους με μεγαλύτερη ελευθερία και υφίστανται ποικίλες παραλλαγές. Τι εννοώ? Το πορτρέτο της όρημης γυναίκας από τη Σιθωνία της Χαλκιδικής δεξιά παρουσιάζει στην πρόστια όψη μια γενική ομοιότητα με το πορτρέτο της Αγρυπίνας της Πρεσβύτερης. Βρίσκει όμως το ακριβέστερο παράλληλό του σε ένα ιδιωτικό πορτρέτο. Είναι αυτό το πορτρέτο της ωραίας νεαρής γυναίκας από τον Έμι της Ιταλίας, της εποχής του Τιβερίου, ιδιαίτερα ως προς τους αυλόμορφους βοστρίχους που ξεκινούν από την κορυφή του κρανίου. Στην εποχή του Αδριανού υιοθετείται ευρέως στα πορτρέτα της Μακεδονίας μια κόμωση που δεν έχει κάποιο αυτοκρατορικό παράλληλο. Γνώρισε όμως μεγάλη εξάπλωση στα ιδιωτικά πορτρέτα της αυτοκρατορίας σε πολλές παραλλαγές. Τα μαλλιά, πλεγμένα σε επάλληλες πλεξίδες, αγκαλιάζουν το κεφάλι σαν ένα τυρμπάν. Τη βλέπουμε με μικρές παραλλαγές στα τρία αυτά παραδείγματα της Θεσσαλονίκης και του Δίου. Δημοφιλής είναι και η λεγόμενη πυργόσχημη κόμωση, η κεφαλή μιας ηλικιωμένης γυναίκας από τη Χαλκιδική, υιοθετεί τους γλωσσοειδείς βοστρίχους του μετόπου από τη Φαυστίνα την Πρεσβύτερη στον τύπο της Δρέσδης. Ωστόσο, ο κότσος από πέντε επάλληλα τοποθετημένες πλεξίδες είναι εδώ ογκώδης και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κρανίου, όπως λόγου χάρη σε ένα ιδιωτικό πορτρέτο στην Ταραγώνα της Ισπανίας. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πορτρέτα της Μακεδονίας είναι η κεφαλή δεξιά σε μια πολύ ωραία καινούρια λήψη του Νίκου του Στουρνάρα από τη Βέρεια. Γνωστό, δημοσιευμένο πολύ καλά από την Κατερίνα Τζαναβάρη παλιά το πορτρέτο αυτό. Είναι λοιπόν αυτή η κεφαλή από τη Βέρεια που έχει μια χαλαρή μόνο τυπολογική σχέση με το πορτρέτο της Κρισπίνας στον πρώτο τύπο της. Το ξεπερνά όμως σε φαντασία. Η κόμωση της γυναίκας έχει ξεφύγει από το συμβατικό κάπου σχήμα των μαλλιών που περιβάλλουν εκατέρωθεν χωρίστρα στο πρόσωπο της νεαρής Αυγούστας. Η Στεφάνη ορθώνεται εδώ σε ένα σπάνιο μοτίβο με ελεύθερα κινημένους, πλούσιους σιγμοειδείς βοστρίχους, έτσι ώστε να μοιάζει με φωτοστέφανο, όπως και στο πολύ συγγενικό παράδειγμα από τη σημερινή Βόρεια Μακεδονία, που βρίσκεται στο Μουσείο της Λουμπλιάνα, στην Κροατία. Η κόμωση της όρημης γυναίκας στο γνωστό άγαλμα από το Οδείο στην αγορά της Θεσσαλονίκης δεξιά εξαρτάται από τον τύπο των γαβίων της Ιουλίας Δόμνας. Ωστόσο, το άμεσο πρότυπό της είναι μια παραλλαγή του τύπου των γαβίων που συναντάται σε ιδιωτικά πορτρέτα, στα οποία μια πλεξίδα μαλλιών περιτρέχει το πρόσωπο ως τον αφιένα. Ένα ωραίο παράδειγμα αποτελεί το πορτρέτο μιας γυναίκας της ρωμαϊκής ελίτ που μας παραδίδεται σε δύο ή τρεις επαναλήψεις, η μία από αυτές στο Βρετανικό Μουσείο αριστερά. Στην προκειμένη περίπτωση επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο η πρόσφατη παρατήρηση του Κλάους Φίτσεν, ότι δηλαδή πρόσωπα της ρωμαϊκής ελίτ
που τιμήθηκαν με ανδριάντες σε διάφορα τμήματα της αυτοκρατορίας, σε αρκετές περιπτώσεις, περισσότερους του ενός, επέδρασαν στη διαμόρφωση της μόδας της εποχής τους, όπως και τα μέλη του αυτοκρατορικού οίκου. Πάμε τώρα σε μια τρίτη κατηγορία γυναικείων πορτρέτων. Σε αυτή την κατηγορία υιοθετούνται απλοί παραδοσιακοί τύποι κομμώσεων. Πρόκειται για χτενίσματα που έχουν διαχρονική ισχύ, αφού μας είναι οικεία από ολόκληρη την κλασική αρχαιότητα. Η συνηθέστερη μορφή τέτοιων κομμώσεων είναι αυτή με χωρίστρα στο μέσο του μετόπου, με τα υπόλοιπα μαλλιά να μαζεύονται πίσω στον αυχένα σε κότσο. Η κόμωση αυτή απαντάται μάλλον σπάνια στα ολόγλυφα πορτρέτα της Μακεδονίας, την υιοθετεί ωστόσο η Αμία Μενάνδρου από το οικογενειακό σύνταγμα στο ιερό του Παλατιανού αριστερά, που είναι η μητέρα της οικογένειας. Η γυναίκα έχει την κεφαλή καλυμμένη με ημάτιο, κάτω από το οποίο προβάλλει ο κότσος. Τον τύπο αυτό τον ακολουθεί στα μακεδονικά ανάγλυφα μια πληθώρα γυναικών, που όπως είναι συχνά προφανές από τα συμφραζόμενα, πρόκειται για τις μητέρες και τις συζύγους στα οικογενειακά τους μνημεία, όπως λόγου χάρη σε αυτά τα ανάγλυφα από το Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη. Στην κατηγορία των απλών διαχρονικών κομμώσεων ανήκει και ο τύπος της πεπονοειδίους κόμωσης. Η απλή πεπονοειδής κόμωση απαντάται στον ανδριάντα της γυναίκας από το ταφικό σύνταγμα στο στρατόνι Χαλκιδικής της εποχής του Κλαβδίου, όπου συνδυάζεται με καθαρά ιδεαλιστική απεικόνιση του προσώπου. Κατά κανόνα όμως, η κόμωση αυτή φέρεται από πολύ νεαρές γυναίκες και κορίτσια, λόγου χάρη σε ένα ωραίο ολόγλυφο πορτρέτο από το Δίον, τη συναντούμε όμως συχνά και στα ταφικά μακεδονικά ανάγλυφα, στα οποία υιοθετείται από κόρες της οικογένειας, που διαφοροποιούνται με αυτόν τον τρόπο από τα υπόλοιπα ωριμότερα μέλη της οικογένειας. Έχοντας αποκτήσει μια ιδέα για τις δυνατότητες διαφοροποίησης των κομμώσεων των γυναικών, θα ρίξουμε μια ματιά στους αγαλματικούς τύπους, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως φορείς των κεφαλών. Παρότι οι γυναικοί ανδριάντες της αυτοκρατορίας παρουσιάζουν μεγαλύτερη ελευθερία ως προς την επιλογή των αγαλματικών τύπων τους από ό,τι οι ανδρικοί, στη Μακεδονία τα γνωστά παραδείγματα μας δείχνουν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τους ακολουθεί δύο κυρίους τύπους, αυτούς της μεγάλης και της μικρής Ηρακλειώτισσας, αριστερά και μέσο, με τον πρώτο να υπερέχει σημαντικά του δεύτερου. Πιο συγκεκριμένα, από τα 55 περίπου παραδείγματα που μου είναι γνωστά, τα 40 υιοθετούν τους δύο αυτούς τύπους ή σε αρκετές περιπτώσεις ένα συνδυασμό στοιχείων που αντλούνται από αυτούς, δεξιά το παράδειγμα των Γκαλινδίων. Σποραδικά απαντούν και ορισμένοι ακόμη, όπως ο τύπος της κόρης Περσεφόνης, της Πουντικήτια ή της Παλιάτα, δεν θα δείξω λόγο στενότητας χρόνου. Είναι νομίζω προφανές ότι στις μακεδονικές πόλεις, όπως και στην Ανατολική Αυτοκρατορία γενικότερα, οι τύποι της μεγάλης και της μικρής Ηρακλειώτισσας καθιερώθηκαν στη συλλογική συνείδηση ως πρότυπα των γυναικείων αρετών, αλλά και του κοινωνικού στάτους των ίδιων των γυναικών και των οικογενειών από τις οποίες προέρχονται. Ως μέλη προβεβλημένων οικογενειών, οι γυναίκες των ανατολικών επαρχιών που κατέχουν περιουσία και δημόσια αξιώματα είχαν τη δυνατότητα, ως γνωστόν, να εμφανίζονται στον κοινωνικό χώρο ως κάτοχοι αξιωμάτων, κυρίως ιερατικών, και ως ευεργέτηδες της πόλης τους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορώ να σας δείξω είναι η Πλανκία Μάγνα από την Πέργη. Η αιμονή στους παραπάνω τύπους για 2,5 περίπου αιώνες σχετίζεται πολύ πιθανόν με την αναγνωρισιμότητα που αυτοί απέκτησαν, με την αδιάλειπτη και συνεχή παρουσία τους, κερδίζοντας μια θέση ανάλογη με εκείνη του λεγόμενου κανονικού τύπου του ηματιοφόρου στις ανδρικές απεικονίσεις. Εδώ βλέπετε το παράδειγμα του Παλατιανού, ο σύζυγος και η σύζυγος. Σε αντίθεση με τον κορμό,
η τυποποιημένη μορφή του οποίου προσέλαβε συμβολικό περιεχόμενο, η κεφαλή αποτελούσε το μέρος εκείνου του μνημείου που έδινε τη δυνατότητα ατομικής διαφοροποίησης. Η κόμωση και η φυσιογνωμία ήταν τα μέσα εκείνα με τα οποία οι γυναίκες που είχαν το προνόμιο να απεικονιστούν σε ανδριάντα επέλεγαν οι ίδιοι ή οι παραγγελιοδότες του εκάστοτε ανδριάντα να αυτοπαρουσιαστούν στο πλαίσιο του αστικού χώρου ή στο νεκροταφείο. Θα διερευνήσουμε στη συνέχεια αν η κόμωση και η φυσιογνωμία συνιστούν πράγματι στοιχεία της ιδιαίτερης προσωπικότητας των γυναικών και αν μπορούν να αναχθούν στην κοινωνική τους θέση. Με σχετική ευκολία συμπεραίνουμε ότι οι παραδοσιακές κομμώσεις της τρίτης ομάδας που διακρίναμε πιο πάνω συνδέονται κατά κανόνα με την ηλικία των εικονιζόμενων γυναικών. Η απλή κόμωση με χωρίστρα, που συνοδεύεται συνήθως από κάλυψη του κεφαλιού, επιλέγεται από γυναίκες όριμης ή και γεροντικής ηλικίας που εμφανίζονται σημειωτέων ως σύζυγοι και μητέρες μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Λαμβάνοντας υπόψη τη μαρτυρία των πολυάριθμων ταφικών αναγλύφων, θα υποστηρίζαμε επίσης ότι η παραπάνω εμφάνιση προσυδειάζει σε γυναίκες των ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων που δεν είχαν ίσως το προνόμιο να τιμηθούν με ανδριάντες σε δημόσιο χώρο. Αντίστοιχα και η πεπονοειδής κόμωση... Αντίστοιχα και η πεπονοειδής κόμωση υιοθετείται ευρέως από νεαρές γυναίκες και κορίτσια, όπως μαρτυρούν τα ταφικά οικογενειακά ανάγλυφα. Θα στραφούμε τώρα στα πορτρέτα των άλλων δύο ομάδων, αυτά δηλαδή που μας παραδίδουν κομμώσεις περίτεχνες, που συντονίζονται με τα σύγχρονά τους πρότυπα. Τα Μητροπολιτικά της Ρώμης. Να σημειώσουμε καταρχάς ότι όχι σπάνια παρατηρείται και στα ταφικά ανάγλυφα η τάση να αποκλίνουν οι απεικονίσεις από τα παλιά στερεότυπα, υιοθετώντας ορισμένες τουλάχιστον ευρέως διαδεδομένες μόδες της εποχής. Σε καμία περίπτωση όμως, τα ευρείας χρήσης αυτά μνημεία δεν μπορούν να συγκριθούν με τα απερίοπτα έργα ως προς την ποικιλία και την πρωτοτυπία των συχνά επιτιδευμένων κομμώσεων. Η δυνατότητα των γυναικών της εποχής που ανήκαν στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα να μιμηθούν τις κομμώσεις των αυτοκρατηρών ή των γυναικών της αριστοκρατίας προσκρούει σε αντικειμενικές δυσκολίες. Πολυάριθμες φιλολογικές πηγές, όπως λόγου χάρη ο Οβίδιος, περιγράφουν την πολύωρη διαδικασία στις πλούσιες κατοικίες της πρωτεύουσας, προκειμένου η κυρία του σπιτιού να αποκτήσει την επιθυμητή κόμωση για τις δημόσιες εμφανίσεις της. Ένα περίπλοκο και πολυτελές χτένισμα ήταν αδύνατο να κατασκευαστεί από την ίδια. Αντιθέτως, ήταν απαραίτητη η συνδρομή υπηρετικού προσωπικού και μάλιστα με τη σχετική εξειδίκευση. Εύγλωτο είναι αυτό το ανάγλυφο στο Τρίρ της Γερμανίας, αλλά και η μαρτυρία του σατυρικού Γιουβενάλη, που μας πληροφορεί ότι σε αυτή την τελετουργία ήταν παρούσες τουλάχιστον τρεις υπηρέτριες. Από ταφικές εξάλλου επιγραφές γνωρίζουμε για τις εξειδικευμένες κομμώτριες, τις ορνάτρικες, που ήταν πιθανόν σκλάβες. Είναι συνεπώς ευνόητο ότι οι γυναίκες που παρουσιάζονται στα πορτρέτα με περίτεχνες πολυτελείς κομμώσεις, όταν δεν πρόκειται για αυτοκράτηρες, ανήκουν ως επιτοπλίστων στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα ή τουλάχιστον είναι πλούσιες, απελεύθερες παραδείγματος χάρη. Στη μακεδονική ελίτ ανήκαν λόγου χάριν η Φλαβία Μίστα από το οικογενειακό ιερό στα Καλύμβια αριστερά, με τον πλούσιο μηνίσκο των μαλλιών, αλλά και η άγνωστη γυναίκα από την περιοχή του Οδείου στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Οι γυναίκες της αριστοκρατίας ή έστω αυτές που διέθεταν τα οικονομικά μέσα στην ίδια τη Ρώμη πρωτίστως, αλλά και στις επαρχιακές πόλεις, είχαν τις προϋποθέσεις να υιοθετήσουν γρήγορα τους σειρμούς της εποχής και να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, ξεπερνώντας ακόμη και την ίδια την αυτοκράτηρα σε καινοτομίες και εξεζητημένες μορφές χτενισμάτων.
πρότυπα για τα ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού δεν προσέφεραν, όπως αναφέραμε παραπάνω, μόνο οι αυτοκράτηρες, αλλά και οι γυναίκες της ρωμαϊκής ελίτ, σε κάποιες περιπτώσεις και οι γυναίκες της επαρχιακής αριστοκρατίας. Τέλος, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στις φυσιογνωμίες των γυναικών, επιλέγοντας ορισμένα παραδείγματα από όλες τις εποχές. Στη βιβλιογραφία διατυπώθηκε η άποψη ότι στη Ρωμαϊκή Ανατολή, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στη Δύση, οι κεφαλές των γυναικείων ανδριάντων είναι ιδεαλιστικές. Η Ντίλον χρησιμοποιεί τον όρο «not portrait style», ιδεαλιστικές κεφαλές. Στην πραγματικότητα, οι γλύπτες επιδεικνύουν μεγάλη επιδεξιότητα στην απόδοση εξατομικευμένων προσώπων, τόσο ως προς τα ίδια τα χαρακτηριστικά τους, όσο και ως προς την έκφρασή τους, και μάλιστα όλων των ηλικιακών βαθμίδων. Για να ξεκινήσουμε με τις νεανικές φυσιογνωμίες, σας δείχνω δύο παραδείγματα από τον 2ο και τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα τρυφερά χείλη και το ψηλό μέτωπο στη μία περίπτωση, η εκφραστικότητα των ματιών και του στόματος στην άλλη, αποτελούν προσωπικά στοιχεία της καθεμιάς από τις δύο κόρες ή νεαρές κοπέλες. Πολύ μεγαλύτερη είναι η ποικιλία των εκφραστικών μέσων στις όριμες γυναίκες, πλούσια σάρκα και χαλαρή έκφραση χαρακτηρίζουν τη γυναίκα από το δίον αριστερά, συγκέντρωση και σοβαρότητα αυτή από τη βέρεια, τελικά τη τρυφερή επιδερμίδα στην εικονιζόμενη της ποτίδας, ελαφριά μελαγχολία στη νεαρή γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, σήμερα στο Μουσείο της Σόφιας. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσες είναι οι φυσιογνωμίες των ηλικιωμένων ή και γυρασμένων γυναικών, στις οποίες αποτυπώνονται μάλιστα εντονότερα, όπως νομίζω, εκτός από τα χαρακτηριστικά της ηλικίας και κάποιες ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα τους. Μια δυναμική ματρώνα αναγνωρίζουμε στην κεφαλή από τη Σιδωνία αριστερά, με το πλατή πρόσωπο, το χαμηλό μέτωπο και το ισχυρό πηγούνι. Παρόμοια, μια γυναίκα με αυτοπεποίθηση και ισχυρή θέληση διακρίνουμε στη φυσιογνωμία της Φλαβίας Μίστας από τα Καλύνδια. Στον υπέρτατο βαθμό αποτυπώνονται τα γνωρίσματα αυτά στη γυναικεία πρωτομία από την Κοζάνη. Μια δύστροπη ηλικιωμένη γυναίκα απεικόνισε χωρίς αμφιβολία ο γλύπτης του πορτρέτου από τη Χαλκιδική στα δεξιά, με τα στενά μάτια και τη δύστημη έκφραση. Τέλος, μια φυσιογνωμία που αποπνέει κύρος και αυτογνωσία, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας στην όριμη γυναίκα από το Δίο της Θεσσαλονίκης, πιθανότατα μια χορηγό του κτηρίου. Συμπεραίνουμε λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις κωμώσεις όσο και τις φυσιογνωμίες των γυναικών, ότι υπάρχει συνειδητή πρόθεση διαφοροποίησης προκειμένου οι εικονιζόμενες που ανήκαν ως επιτοπλίστων στα ανώτερα και τα πιο εύρωστα κοινωνικά στρώματα να παρουσιαστούν στον κοινωνικό χώρο με τρόπο ώστε να είναι μοναδικές και αναγνωρίσιμες. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη διαδρομή στις γυναίκες της Μακεδονίας.